κοσμικές και πλανεμένες αντιλήψεις για τη Θεία Κοινωνία. Αγαπητοί αναγνώστε, Χριστός Ανέστη. Θα πάω το Πάσχα να μεταλάβω για το καλό. Η Θεία Κοινωνία δεν είναι κάποιο έθιμο, αλλά ένα πραγματικό γεγονός. Είναι ο ίδιος ο Χριστός, προσωπικά, το σώμα και το αίμα Του. Οπότε οφείλουμε να μεταλαμβάνουμε με κάποια προετοιμασία τα άχραντα μυστήρια, δηλαδή κατόπιν ευλογίας από τον πνευματικό μας. Αλλιώς η Θεία Κοινωνία άθραξ γαρ εστί τους αναξίους πλέγων. Θα νηστεύσω κάποιες μέρες όσες μπορώ και θα πάω να μεταλάβω. Δεν νηστεύουμε όπως και όποτε θέλουμε, αλλά σύμφωνα με τις συμβουλές του πνευματικού εξομολόγου μας. Από την άλλη, για τη μετοχή στη Θεία Μετάλληψη δεν αρκεί η νηστεία από την τροφή, αλλά χρειάζεται νηστεία όλων των αισθήσεων και σκληρός πνευματικός αγώνας, ώστε να ενωθούμε με τον Χριστό. Μεταλαμβάνω Χριστούγεννα, Πάσχα και 15 Αύγουστο. Ο Χριστός δεν είναι μόνο για 3 φορές το χρόνο. Η σχέση με τον Χριστό είναι ένα βιωματικό γεγονός που δεν μπαίνει σε καλούπια και ημερομηνίες. Κάθε Κυριακή ο Χριστός γίνεται θυσία σε κάθε Θεία Λειτουργία και προσφέρεται σε όλους. Οπότε οφείλουμε να προσερχόμαστε συχνά στα άχραντα μυστήρια, πάντα με την εντολή του πνευματικού μας. Είναι μεγάλη ευλογία να μεταλάβεις Πάσχα, Χριστούγεννα και 15 Αύγουστο. Η Θεία Κοινωνία οποιασδήποτε Κυριακής ή ημέρας του έτους δεν διαφέρει από τις μεγάλες εορτές. Σε κάθε Θεία Λειτουργία έχουμε Χριστούγεννα, Ανάσταση, Σταύρωση, Ανάληψη. Η Θεία Κοινωνία είναι η ίδια σε κάθε Θεία Λειτουργία. Δεν διαφέρει σε ποσότητα ευλογίας από τις μεγάλες εορτές. Τέλος πάντων, θα εξομολογηθώ τη Μεγάλη Εβδομάδα και θα μεταλάβω. Καταρχήν, δεν γνωρίζουμε αν θα μας το επιτρέψει αυτό ο πνευματικός. Δεν πάμε στην εξομολόγηση με το αίσθημα της αυτοδικαίωσης. Από την άλλη, δεν μας ωφελεί να πάμε τελευταία στιγμή να εξομολογηθούμε. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή έχει διάρκεια 40 ημερών. Οφείλουμε λοιπόν να ετοιμαστούμε από την αρχή, να πάρουμε τον κανόνα μας από τον πνευματικό, ώστε να βαδίσουμε με αίσθημα αγάπης και θυσίας στο Άγιο 40 ημερο και να πορευτούμε μαζί με τον Χριστό στον δρόμο του Γολγοθά, με αποκορύφωμα την Ανάσταση. Δεν είναι σωστό να περιμένουμε την τελευταία στιγμή και από την άλλη να ταλαιπωρούμε τους πνευματικούς και στις περιόδους μεγάλων εορτών είναι αρκετά φωτισμένοι. Έκτον, δεν χρειάζεται εξομολόγηση, θα τα πω στην εικόνα ή στην προσευχή μου και αρκεί άλλη μια πλάνη. Δεν είναι δυνατόν να λεγόμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι και να αρνούμαστε κάποιο από τα μυστήρια της Εκκλησίας, διότι τότε ανοίγουμε την κερκόπορτα της αίρεσης. Η ιδρυτής του μυστηρίου είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, όταν μετά την Ανάστασή Του χορηγεί στους μαθητές Του την εξουσία συγχωρήσεως των αμαρτιών με τους λόγους «Λάβετε φάγει πνεύμα Άγιον, ον αν τεινών αφείτε της αμαρτίας, αφείεντε αυτής, αν τεινών κρατείτε και κράτηντε». Ιωάννη 22. Και με απλά λόγια, σε όποιους ανθρώπους συγχωρείτε εσείς τις αμαρτίες τους, θα είναι συγχωρημένες και από τον Θεό Πατέρα. Σε όποιους όμως τις κρατάτε άλυτες και ασυγχώρητες, διότι δεν ήρθαν να σας ζητήσουν συγχώρηση και συγγνώμη, θα μείνουν αιώνια ασυγχώρητες.
Είναι ευλογία η Θεία Μετάληψη. Πολλοί θεωρούν ότι θα πάνε να μεταλάβουν το Πάσχα για το καλό της χρονιάς. Να πάνε καλά οι δουλειές, να μην αρρωστήσουν κλπ. Ενώ αν συμβεί το αντίθετο, από τις κοσμικές επιθυμίες τους στρέφονται πολλές φορές ενάντια του Χριστού. Ήρθαν τα παιδιά μου από τις σπουδές για να περάσουμε το Πάσχα στο χωριό και θα μεταλάβουν. Αν τα παιδιά δεν έχουν εξομολογηθεί, καλύτερα να μην μεταλάβουν. Περισσότερο θα τους βλάψει η Θεία Κοινωνία παρά θα τους ωφελήσει. Το θέμα δεν είναι να εξομολογηθούν μια φορά και να κοινωνήσουν ή να κοινωνούν κάθε Πάσχα με μια υποτυπώδη εξομολόγηση, αλλά να γίνει ο Χριστός η ίδια η ζωή τους και όχι ένα μέρος της ζωής τους ή απλά μια εθνική συνήθεια, όπως κακώς την ονομάζουν. Δεν χρειάζεται η Θεία Κοινωνία. Εκκλησιάζομαι πολλά χρόνια. Είμαι ψάρτης και επίτροπος. Ή έχω κάνει δωρεές και αγιογραφίες στην Εκκλησία. Ο εκκλησιασμός, αγαπητέ μου, δεν σώζει. Είναι το βήμα στη σχέση, όχι όμως η σχέση και η ένωση. Πολλές φορές θεωρούν πολλοί ότι με τις δωρεές που έχουν κάνει, τα εκκλησιαστικά αξιώματα που κατήχαν, παραδείγματο χάρη ψάρτης, επίτροπος, είναι ικανά από μόνα τους για τη σωτηρία τους. Αυτό όμως είναι μεγάλη δεξιά απλάνη. Χωρίς εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία και αγώνα εν Χριστώ άνθρωπος δεν σώζεται. Όχι. Αποχή από την εξομολόγηση με τη δικαιολογία ότι αφού θα ξαναπέσω, θα ξαναμαθήσω τι να πάω, όπως κανείς δεν λέει αφού θα ξαναπεινάσω γιατί να φάω ή αφού θα ξαναλερωθώ γιατί να πληθώ. Έτσι κανείς δεν πρέπει να αναβάλει την εξομολόγηση με τη σκέψη αφού θα ξαναπέσω γιατί να πάω να εξομολογηθώ, γιατί να πάω στον γιατρό που μπορεί να αρρωστήσω και πάλι. Κάποτε ρώτησαν τον πατήρ Παΐσιο, γέροντα, μερικοί από φιλότιμο δεν πάνε να εξομολογηθούν. Αφού μπορεί να ξανακάνω το ίδιο σφάλμα, λένε, για ποιο λόγο να πάω να το εξομολογηθώ. Για να κοροϊδεύω τον παπά, εκείνος τότε απήντησε. Αυτό δεν είναι σωστό. Είναι σαν να λέει ένας στρατιώτης όταν τραυματίζεται, αφού ο πόλεμος δεν τελείωσε και μπορεί πάλι να τραυματιστώ, γιατί να δέσω το τραύμα μου. Αλλά αν δεν το δέσει θα πάθει αιμορραγία και θα πεθάνει. Μπορεί από φιλότιμο να μην πηγαίνουν να εξομολογηθούν. Τελικά όμως αχριστεύονται. Ο διάβολος βλέπει, εκμεταλλεύεται και τα χαρίσματα, παραδείγματος χάρη το φιλότιμο. Εάν δεν καθαρίζουμε με την εξομολόγηση την ψυχή μας, όταν πέφτουμε και λερωνόμαστε, σκεπτόμενοι ότι πάλι θα πέσουμε και θα λερωθούμε, προσθέτουμε λάσπες επάνω στις παλιές λάσπες και είναι δύσκολο μετά να καθαρίσουμε. Τι μας λέει ο Άγιος Κοσμάς, ο Αιτωλός, για τη Θεία Κοινωνία και την εξομολόγηση. Ο ανεξομολόγητος άνθρωπος είναι όμοιος με έναν αβάπτιστο και είναι αδύνατο να σωθεί και ανίσως ένας όπου απέθανε, εάν μεν και επρόφθασε και εξομολογήθη και ας μη κοινώνησε, είναι ελπίδα εις αυτόν. Εάν δε και δεν εξομολογήθη, ας κοινωνήσει όσες φορές θέλει. Τίποτε δεν ωφελείται, μάλιστα λάπτεται, επειδή και κοινωνεί ανάξια και αλίμονον εις αυτόν. Πρώτον πρέπει να γίνεται η εξομολόγηση, έπειτα η Αγία Κοινωνία, πρώτον να πλύνουμε και να καθαρίσουμε το αγκείον και ύστερα να βάλουμε το πολύτιμο πράγμα μέσα. Δεν νοείται ορθόδοξος χριστιανός χωρίς πνευματικό εξομολόγο και πνευματική ζωή και άσκηση, διότι η πίστη τότε μετατρέπεται σε φαντασία και ειδωλολατρεία, χωρίς σχέση και περιεχόμενο.